έχει καταφέρει να βοηθήσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο να είναι ευτυχισμένος και ξαφνικά από ένα σενάριο της αστυνομίας βρίσκεται κρατούμενος αυτή τη στιγμή και μου κάνει εντύπωση πως αυτό το διδαστικό έγινε έτυχη αποδοχής από την εισαγγελία και ασκήθηκαν αυτές τις ποινικές διώξεις, γιατί δυστυχώς για αυτές τις ποινικές διώξεις αυτά που κατηγορούν ότι έκανε ως παράνομα ο κύριος καθηγητής είναι όλα νόμιμα. Αποκορύφωμα των κατηγοριών είναι το εμπόριο ανθρώπων. Να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει σχεδόν καμία από τις κοπέλες αυτές, οι οποίες εμφανίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων και που πραγματικά σοκάρουν οι φωτογραφίες που οι συνάδελφοί μου προσκόμισαν σήμερα που έχουν σχέση με αυτές τις κατηγορίες, που εμφανίζονται αυτές οι δήθεν ταλαιπωρημένες γυναίκες να μένουν σε βίλες με πισίνες, να απολαμβάνουν ακόμα και οδηγών που τους μεταφέρουν όπου θέλουν,